για την ασφάλεια του διαδικτύου και ρωτήσαμε τους μαθητές του σχολείου μας τι γνωρίζουν για τους κινδύνους που ελοχεύουν. Έτσι λοιπόν, ετοιμάσαμε ένα ερωτηματολόγιο, πήραμε το μικρόφωνο, βγήκαμε στην αυλή και κάναμε μια δημοσιογραφική κάλυψη για το θέμα. Τι είναι ο διαδικτυακός εκφοβισμός? Ο διαδικτυακός εκφοβισμός είναι όταν ένα παιδί μέσα από το διαδίκτυο κάνει bullying σε ένα άλλο. Τι σημαίνει bullying? Το κοροϊδεύει με άσχημες βομολογίες. Το bullying, αλλά στο ίντερνετ. Ναι, όταν γίνεται εκφοβισμός μέσω του διαδικτύου. Έχεις πέσει εσύ προσωπικά ποτέ θύμα εκφοβισμού? Όχι, και ούτε θέλω να πέσω. Υπάρχουν κάποια άτομα που κάνουν fake profile και εκβιάζουν άτομα μικρότερης ηλικίας και τους εκμεταλλεύονται, να το πω σε εισαγωγικά. Και ναι, και έχω βρεθεί και εγώ μέσα σε μια από αυτές τις θέσεις, αλλά εντάξει. Απλώς μην τους δίνετε σημασία και κάντε τους μπλοκ. Να σας πω την αλήθεια, επειδή δεν ασχολούμαι, όχι. Όταν γίνεται bullying μέσω ηλεκτρονικών συσκευών. Γιατί σου αρέσει να παίζεις διαδικτυακά παιχνίδια? Γιατί μου αρέσει να περνάω την ώρα με ευχάριστα, με φίλους και... Και είναι ένας ωραίος τρόπος να περάσεις τον χρόνο, όταν βαριές. Επειδή παίζω μαζί με τις φίλους μου, αναπτύσσω τις γνώσεις μου όσον αφορά τεχνολογία. Μου αρέσει να παίζω διαδικτυακά παιχνίδια επειδή περνάω ωραία την ώρα μου. Δεν παίζω διαδικτυακά παιχνίδια. Γιατί όταν έχω ελεύθερο χρόνο, προτιμώ είτε να παίζω ηλεκτρονικά παιχνίδια είτε να βγαίνω με τους φίλους μου, γιατί περνάω ποιοτικό χρόνο με την παρέα μου και με τους φίλους που θέλω. Και εγώ αυτό σκλάβω να το απαντήσω ακόμα, είναι πραγματικά δύσκολο επειδή δεν έχω ζωή. Γνωρίζεις το grooming? Δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Δεν γνωρίζω κάτι. Γνωρίζετε τι είναι το grooming? Όχι. Λυπάμαι πολύ, αλλά δεν έχω ιδέα για το τι είναι το grooming. Όχι. Όχι. Δεν γνωρίζω. Όχι. Τι γνωρίζεις για τα fake news? Τα fake news δεν είναι πάντοτε αλήθεια και πολλές φορές παραπέμπουν στην παραπληροφόρηση. Fake news είναι κάθε ψευδική είδηση η οποία έχει σκοπό να δώσει λάθος με τις πληροφορίες στον ευρύτερο κοινό. Ότι είναι βλαγίες του ίντερνετ και απλά διαφημίζουν άχρηστα περιεχόμενα. Είναι το sexting? Όχι. Το sexting? Όχι. 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 Θα μας πεις για το sexting? Sexting είναι όταν δύο άνθρωποι βρίσκονται σε σχέση και μέσω μηνυμάτων να ανταλλάσσουν γυμνές φωτογραφίες. Είναι όταν δύο άτομα συνομιλούν μέσω μηνυμάτων και αυτά τα μηνύματα έχουν ερωτικό περιεχόμενο. Είναι το σκοτεινό διαδίκτυο. Είναι ένα πολύ επικίνδυνο site στο διαδίκτυο. Βασικά δεν ξέρω αν είναι ακριβώς site, τέλος πάντων. Είναι ένα πολύ επικίνδυνο μέρος του διαδικτύου που είναι πολύ δύσκολο να το βρεις, αλλά άμα το βρεις και το επισκεφτείς, μπορούν πολύ εύκολα να πάρουν όλα τα στοιχεία, τους κωδικούς, τη διεύθυνσή σου, τον τηλέφωνό σου και γι' αυτό δεν πρέπει να το επισκέφτεσαι. Δεν υπάρχουν κινδύνοι στο διαδίκτυο άμα προσέχεις και χρησιμοποιείς ιστορικό ανώνυμης περιήγηση, νομίζω σε κομπλέ. Έκανα κάτι τέτοιο. Ναι, και το μετάνιωσα. Στο διαδίκτυο μου έχει τύχει κάποιες φορές, ειδικά όταν παίζω ας πούμε online παιχνίδια που είναι ας πούμε πολλά άτομα, ξέρω εγώ, και μιλάμε ας πούμε. Τώρα άλλες περιπτώσεις όπως στο Facebook και τέτοια δεν μου έχει τύχει. Αλλά μετά και δεν έγινε κάτι σημαντικό, οπότε ναι. Τι θεωρείτε παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο? Παράνομο περιεχόμενο είναι τα προσωπικά δεδομένα ενός ανθρώπου τα οποία ανεβαίνουν χωρίς την έγκρισή του. Όταν παρουσιάζουν κάποια πράγματα που δεν είναι για τα παιδιά, για μας, και εμείς δεν πρέπει να βλέπουμε όλα ό,τι μας προσφέρει το διαδίκτυο, να επιλέγουμε συγκεκριμένα πράγματα καλά να βλέπουμε. Με ποιους κινδύνους έρχεσαι αντιμέτωπος όταν χρησιμοποιείς το διαδίκτυο? Πολλές φορές όταν χρησιμοποιείς σελίδες οι οποίες είναι επικίνδυνες, τότε υπάρχει κίνδυνος είτε να σου κλέψουν την IP σου, δηλαδή τη διεύθυνσή σου, και πολλές φορές αυτό οδηγεί είτε να βρούμε τη διεύθυνσή σου, δηλαδή που μένεις. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι στο διαδίκτυο. Κάποιοι από αυτούς είναι
Είναι πάρα πολύ μεγάλη κίνδυνη, ας πούμε, στα social media, συνήθως στο Facebook, που υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι σίγουρα θα θέλουν να μας παροτρύνουν στο να κάνουμε πράξεις κακές, όπως είναι διάφορα διαδικτυακά παιχνίδια. Για τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να μας κλέψουν πληροφορίες. Και σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να μας... πώς να το πω, να μας αποπλανήσουν, για να κάνουμε πράξεις οι οποίες σίγουρα θελά μας θα βγουν σε κακό. Με αρκετούς ίσως. Υπάρχουν κάποιες ενοχλητικές διαφημίσεις ή υπάρχει πιθανότητα να μπει σε κάποιο site το οποίο δεν είναι ασφαλές. Αυτά. Στο να κολλήσω μερικούς ιούς από διάφορες ιστοσελίδες και bullying. Έχεις αντιμετωπίσει προβλήματα λεκτικής βίας, προσβολή της αξιοπρέπειάς σου ή ρατσισμό στο διαδίκτυο? Ναι, στο Instagram είχα ανεβάσει μια φωτογραφία και ένας άλλος χρήστης πρόσβαλε τη μητέρα μου. Έχεις βιώσει ποτέ διαδικτυακό bullying? Εγώ προσωπικά όχι, αλλά θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ συχνό φαινόμενο στις μέρες μας, το οποίο απασχολεί τους περισσότερους, κυρίως νέους.